για να έχουν άμεση γνώση. Διότι και εγώ σας λέω ότι από τα δημοσιεύματα το έμαθα. Το θέμα του τουρισμού. Δεν θα σταθώ στο ότι κάποιοι ανησυχούν πως έρθουν πολλοί τουρίστες και δεν αφορά κανένα από τους αιρετούς, έτσι. Κάποιοι ανησυχούν μην έρθουν πολλοί τουρίστες και δει κάτι καλό η Σπάρτη. Και προσπαθούν με τις προσπάθειές τους να διώξουν τον κόσμο να έρθει στη Σπάρτη. Προσπαθούν να διώξουν τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι αυτό το δημοσίευμα, έστω και με αυτά τα λίγα που αναφέρθηκε, τους λόγους που αναφέρθηκε, όπως είπε ο κύριος Αποστολάκος, δεν πάβει όμως να είναι μια τάξη, πρώτη τάξη προβολή της πόλης και του Δήμου μας. Θα συζητηθεί. Από εκεί και πέρα, ήδη σε συνεργασία με τον κύριο Μητράκο και την Επιτροπή Τουρισμού, ο κύριος Μητράκος είναι ο υπεύθυνος του Γραφείου Τουρισμού, που φτιάχτηκε τώρα με το νέο ΕΕ. Υπήρξε ένα πρόγραμμα για το 12, το οποίο δεν υλοποιήθηκε στο τέλος ό,τι αφορά τον τουριστικό οδηγό, διότι τα χρήματα που είχαμε προϋπολογίσει έπρεπε να πάνε αλλού, γιατί κάναμε περικοπές γύρω στα 2 εκατομμύρια, όπως γνωρίζετε, στο τέλος. Ψηφίσαμε ένα πρόγραμμα ομόφωνο, συμφωνώ με αυτό που ο κύριος Αποστολάκος, δεν σημαίνει με αυτό που ψηφίσαμε και στο 100% να γίνει ότι θα αρχιστούμε μόνο σε αυτό. Με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, πρέπει να κινητοποιήσουμε καταρχάς τους τοπικούς φορείς. Έχει δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία και θα συνεργαστούμε και με άλλους. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές με τον ΕΟΤ για να μπορέσουμε να δούμε μήπως υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μέρημνα για το θέμα της Σπάρτης. Πιστεύω με τη συνεργασία των τοπικών φορέων να το πετύχουμε, διότι θέλουμε οι επισκέπτες που θα έρθουν τουλάχιστον να έχουν την αίσθηση μιας καθαρής πόλης και ότι είναι κάπως νοικοκυρεμένα τα πράγματα εδώ. Από εκεί και πέρα, σαφώς δεν θα περιοριστούμε μόνο στη Σπάρτη και εμένα όταν με πήραν και από κανάλια και από ραδιόφωνα πανελλαδικής εμβέλειας, δεν περιορίστηκα μόνο στη Σπάρτη. Διότι όλος ο Δήμος ο δικός μας, δεν είναι να αναφερθώ μόνο στο Μιστρά, γενικά Πελάνα, Κρίσαφα, όλα έχουν τη σημασία τους. Φάριδα, αλλά πέραν αυτού όμως, έχουμε και φυσικό κάλος. Έτσι. Θα αναδείξουμε και αυτό. Και όπως είδατε που ψηφίσαμε στο πρόγραμμα, είναι να καλέσουμε τουριστικούς πράκτορες εδώ, να δούμε με κανάλια τι θα γίνει, με δημοσιογράφους, για να γίνει κάποια προβολή. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση θα παρακαλούσα όποιος μπορεί να συμβάλλει, ήδη έχετε εκπροσώπους στην Επιτροπή Τουρισμού ή παρατάξεις, σε συνεργασία με τον κύριο Μητράκο, να δούμε τι καλύτερο ακόμη θα μπορέσουμε να κάνουμε για να έχει ωφέλεια ο τόπος. Δεν θυμάμαι τώρα σε τι είναι κάτι που δεν απάντησα, κύριε Παλιώτη. Για τον Αντριάτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι κάτι που μας έχει προβληματίσει. Δεν θα μείνει αυτό εκεί όμως. Για να πάει κάπου αλλού είναι κάποιες διαδικασίες. Καλό θα είναι να δούμε. Αυτό είχε προγραμματιστεί για να τοποθετηθεί στην Ευαγγελίστρια πάνω. Γι' αυτό ακριβώς και πέραν των άλλων, πέραν της μορφής, διαφωνώ και εγώ και συμφωνώ μαζί σας σε αυτό, είναι δυσανάλογο και το μέγεθος για εδώ. Γιατί ακριβώς είχε προγραμματιστεί να τοποθετηθεί σε άλλο χώρο, μικρότερο. Και προφανώς πρέπει αυτό να φύγει από εκεί. Δεν ξέρω αν έμεινε κάτι κενό. Λοιπόν, ελάτε δεδομένου. Ρέγκα τα είπαμε, νομίζω ότι συμφωνήσαμε. Θα παρακαλέσω όμως, κοιτάξτε. Εγώ λέω, μιλάτε. Πείτε, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Μιλάει ο Δήμαρχος, είναι τελευταίος. Ναι. Τελευταίος, ήρθεστε. Μην το κάνουμε, να παίρνω το λόγο τελευταίος. Δήμαρχος είναι τελευταίος. Έχετε το λόγο να λέτε. Άλλωστε. Και θα ξαναπάρω το λόγο, θα κάνουμε πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, ήδη ο χρόνος των ανακοινώσεων. Κύριε Βαλιώτη, δεν λέω για εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, λέω για τα μετά. Ο χρόνος των ανακοινώσεων είναι μία ώρα. Ήδη έκλεισε η ώρα, όμως δεν θα σας στερήσω γιατί ένα λεπτό θέλετε, έτσι. Εντάξει. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν καθυστερώ έτσι. Αλλιώς είμαι πολύ γλιτός. Το είπα ήδη. Θα ήθελα, επειδή το θέμα του τουρισμού είναι πολύ σημαντικό και μετά την αναφορά του Γκάρντεν και τα λοιπά στην πόλη της Σπάρτης, να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα. Και εκεί να πούμε και τις προτάσεις μας και να προχωρήσουμε. Και μια άλλη παρατήρηση. Είδα μέσα στις γιορτές τη συνέντευξη τη δίωρη του κυρίου Δημάρχου στο Ελλάδα TV. Πραγματικά ήταν κατατοπιστικός, τα θετικά τα λέμε, όμως
Θα περιμένουμε εμείς σαν παράταξη αυτή την ενημέρωση, θα την κάνει πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον απολογισμό κλπ. Και μετά στα μέσα ενημέρωση. Μάθαμε κάποια πράγματα από τα μέσα ενημέρωση. Εκεί όμως έχουμε να κάνουμε για κάποιες παρατηρήσεις, δύο παρατηρήσεις, τρεις. Μόνος του ήταν, μπορούσε να κάνει παράλληλο μονόλογο. Αν πάρει και έρχεται τον αντιπολίτευση εκεί, θα λένε ότι θέλει. Και το δεύτερο. Εντάξει, είπαμε τα πράγματα όπως είπε ο κ. Δημήτρης, όπως θα ήθελε. Την επόμενη μέρα όμως, εγώ που βγήκα στην πόλη της Πάρης μέσα στις γιορτές και όταν βρέχει, είδα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπο. Ψηφισμένες αποφάσεις, κύριε Δήμαρχε, εμείς έχουμε διαφωνήσει σε αυτό. Που φάνηκε. Και τι έγινε. Που φάνηκε αυτό. Και τι έπρεπε να πω εγώ, τι ξέρετε σε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, είστε νομικός και καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ τώρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε και εμείς δύο λόγια πάνω σε αυτό. Δηλαδή σε μία συνέντευξη, τα οποία θα λέω, ξέρετε αυτό που έγινε το έργο. Ψηφίσανε τάδε. Εντάξει. Βγείτε να τις πείτε. Ελάτε κύριε. Έλα κύριε Καλομύρη, να τελειώνουμε τις ανακοινώσεις. Και εσείς κύριε Ρίγα και ο κύριος Μιλιάκος και να κλείσουμε. Ορίστε. Αυτό κύριε Πρόεδρε. Ναι, συνεχίζω κύριε Πρόεδρε, να είμαι ο υπόλογος πάντοτε. Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχω ένα έγγραφο εδώ που το έστειλε προχθές η ΔΕΙΑ σε 12 κατοίκους εκεί στη Φιδιππίδη. Είναι τέρμα δεξιά. Για να περάσει ο κακός αποχέτευσης. Του ζητάει τα λεφτά κτλ. Όμως του λέει ότι αν βρούμε αρχαία το πράγμα μπλέκει. Πρέπει να πληρώσουν. Ναι, ωραία. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Έγινε νεότερη παρέμβαση. Δεν θα πει αυτό στο έγγραφο και στο σημείο που θα κάνουν. Έτσι νομίζω, κύριε Δημητρόπουλε. Θα αλλάξει αυτό. Εντάξει. Ορίστε, κύριε Ρηγά, και εσύ, κύριε Μιλιάκο, να τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, προ δύο μηνών, κύριε Δήμαρχε, απευθυνόμενο σε εσά, είχα κάνει μια ερώτηση, πρόταση προφανώ για την καλή λειτουργία του Δήμου. Για την περίπτωση Όθωνο Αμαλία, αν θυμίστε καλά. Στο ύψος του Τσελέκη και κάτω. Μου είχατε πει τότε επακριβώς για το ιδιοκτησιακό ότι θα το ψάξει και θα το δει. Επειδή στοιχείο ξέρεις κύριε. Ναι, θέλω να μου απαντήσω πώς να σας πω. Εχθές, γιατί επανέρχομαι σήμερα. Εχθές όλο στοιχείος ανετράπη ένα όχημα εκεί μπροστά στο Τσελέκη. Το καιρό δεν ήταν πιο κάτω και δεν ήταν, γιατί θα πήγαινε κάτω στον κρεμό. Λοιπόν, παρακαλώ, δέστε αυτό το θέμα, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα. Αν είναι δυνατόν, σας παρακαλώ, δέστε το. Εκεί ήδη έχουμε κάνει επαφή. Υπάρχει ένα πρόβλημα με ακίνητο ιδιοκτησίας κάποιου από εκεί, το οποίο το κόβει δεν αφήνει τίποτα. Για να συνενέσει πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση του Δήμου. Είμαστε σε συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στο έτος. Είναι κάτι που θέλαμε κι εμείς. Η συζήτηση πηγαίνει καλά με τους ιδιοκτήτες και πιστεύω να το. Όχι να φτιάξουμε τη σωλήνα μόνο, να τουλάχιστον μέχρι εκεί τη στροφή να διαπλατηθεί. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, και ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο να γίνει κάποιο ατύχημα. Δεν θέλω να καθυστερήσω το σώμα, κύριε Πρόεδρε. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, σαν τον πλέον έμπειρο, ίσως αυτή την αίθουσα. Επειδή εγώ δεν ξέρω και καλά. Σας θεωρώ εσάς πιο έμπειρο, γιατί ξέρω εγώ. Πρέπει να είστε πιο παλιός ίσως. Τέλος πάντων. Αλλά σίγουρα είστε πλέον αρμόδιος. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει καμία εμπλοκή του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου, με τις υπηρεσίες των κατατόπου το έχουν? Σαφώς υπάγονται στη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης. Εποπτεία έχουν εμείς. Εποπτεία. Απλά και μόνο γιατί η εποπτεία σημαίνει ότι εποπτεύουμε το ΤΟΕΠ σαν ΤΟΕΠ. Δεν παρεμβαίνουμε στη λειτουργία. Το λέω αυτό διότι καλό θα είναι κάποιοι συνάδελφοι τουλάχιστον αυτό να το ακούσουν. Τίποτα άλλο. Έλα κύριε Περγατητή, ανακοινωστεύετε, να τελειώνουμε. Ορίστε, τώρα ένα κάλεσμα θα κάνει ο άνθρωπος, ορίστε. Έλατε. Θέλω να ενημερώσω κύριε Πρόεδρε, την Κυριακή, μετά τη λειτουργία στο κέντρο του κυρίου Στελάκου στο Παρόρι, θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Τοπικού Συμβουλίου, που γίνεται φέτος μαζί και με την ενορία του Παρορίου, και σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε. Την κοπή της πίτας θα κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης, κύριος κύριος Ευστάθιος. Καλό είναι να έρθετε. Το χωριό μας σας περιμένει. Εντάξει, μια ώρα θα έχουμε και μουσική ευχάριστη. Θα περάσουμε ωραία. Καταρχήν μου έδωσε το έναυσμα. Υπάρχει και μια πρόσκληση
με μεγάλη χαρά και τιμή για τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας να παρευρεθούμε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας. Κυριακή 20 Ιανουαρίου του 2013 και ώρα 5 στο κέντρο Άμι στη Μαγούλα. Ισότι με αφορά, να ξέρετε ότι το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από 2 υπαλλήλους. Σαφώς και θα πρέπει να λαμβάνετε γνώση όλοι σας των αποφάσεων που ακυρώνονται από την περιφέρεια. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Ή να ενημερώνεστε όπως ενημερώνεται ο Πρόεδρος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, δεν έχω κανένα πρόβλημα περί αυτού. Ή πλέον εσείς οι ίδιοι επιφορτίστε κάποιο μέλος του συνδυασμού σας ή κάποιο στέλεχος του συνδυασμού σας να μπορεί ακριβώς να έρχεται σε καθημερινή επαφή, ουδέν κρυπτών. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, για να γίνει απολύτως κατανοητό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα συλλογικό όργανο τοπικής ή εθνικής εμβέλειας που να μην ελέγχεται και να μην ακυρώνονται κάποιες αποφάσεις του. Διότι ουδής είναι αλάνθαστος σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και οι αποφάσεις του Εθνικού Κοινοβουλίου ελέγχονται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα και σας θυμίζω πρόσφατα ότι ακυρώνονται όπως ακυρώθηκε και η γνωστή απόφαση για την ίσπραξη του χαρατσιού της ΔΕΗ από την ίδια τη ΔΕΗ. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό να μας ακυρώνονται κάποιες αποφάσεις, ίσα ίσα που αυτό μας ενδυναμώνει. Δεν περιάγει τιμή στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώνονται αποφάσεις του, όμως γι' αυτό υπάρχουν ελεγχόμενοι και ελέγχοντες. Και όταν μας ελέγχουν και μας ακυρώνουν είτε δικαίως είτε αδίκως, είτε προσφεύγουμε σε ανώτερο όργανο ή δεχόμεθα την ακυρωτική κρίση και βελτιώνουμε την απόφασή μας. Τελείως διαφορετικός είναι ο έλεγχος της περιφέρειας, τελείως διαφορετικός είναι ο ποινικός έλεγχος, τελείως διαφορετικός είναι ο αστικός έλεγχος. Μην γίνεται όμως θέμα, επειδή κάποιες εκ των δεκάδων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης, κατοντάδων, έχουν ακυρωθεί. Πείτε μου ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ένα συλλογικό όργανο που δεν του έχει ακυρωθεί μία απόφασή του. Και το τελευταίο, να ξέρετε και να θυμάστε ότι πρέπει να προβάλλουμε και τα καλά αυτού του Δήμου. Γιατί όταν κάποτε σε μια εφημερίδα, έτσι τοπική, όχι δυστυχώς από τις εφημερίδες τοπικές που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε ανάγνωση, προέβαλε ότι ο Δήμος Σπάρτης είναι πρώτος στη διαφάνεια με την ανάρτηση των αποφάσεών του έναντι άλλων Δήμων, κανείς δεν βρήκε να το προβάλλει αυτό. Όπως επίσης δεν υπόθηκε τίποτα για την εμπεριστατωμένη απάντηση που έδωσε ο Δήμος σχετικά με το δημοσίευμα της Guardian για την πόλη. Γιατί δικός μας είναι ο Δήμος, δεν είναι ούτε του Δημάρχου ούτε της πλειοψηφίας. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι η Guardian ήρθε σε κάμια συνεννόηση με κανέναν από εμάς για να προβάλλει τη Σπάρτη. Έτσι. Συνεπώς, άμεσα θα πάρετε απόφαση για τις αποφάσεις και αν θέλετε από αύριο το πρωί, κυρία Γραμματεύ, σας το λέω και εσάς, ακούγεται και δημόσια. Θα ενημερώνεστε. Και να ξέρετε και κάτι, κύριε Βαλιώτη, τη διάβασα την απόφαση Λεωνίδου. Έχω πει όμως πάρα πολλές φορές ότι είναι κακός χαβάς τα μικρόφωνα όταν απομαγνητοφωνούνται οι συνεδριάσεις. Εγώ έχω μία αρχή. Δεν επεμβαίνω στο λόγο του Δημοτικού Συμβούλου. Κανονίστε λοιπόν όταν μιλάτε να έχετε ιρμό στο λόγο σας, όχι εσείς προσωπικά, όλοι μας, ιρμό, περιεκτικότητα και ουσία. Διότι όταν ο λόγος είναι ασύντακτος, όταν ο λόγος δεν διατυπώνεται σωστά, όταν ο λόγος είναι μακρύς κελής, έτσι καταγράφεται στο μικρόφωνο και έτσι θα το αναποτυπώσω εγώ. Εγώ δεν θα κόψω και δεν θα ράψω τίποτα. Αν δεν ήταν μαγνητοφωνημένες συνεδριάσεις, θα μπορούσε να επέμβει διακριτικά ο Πρόεδρος και να δώσει και σύνταξη και καλύτερη ουσία και καλύτερη νομική, να το πω έτσι, ευθύτητα. Όμως τώρα δεν θα το κάνω. Διότι ξέρετε, θα μου πει αύριο ένα σύμβουλος, εγώ δεν είπα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και είναι και παράβαση αν θα το κάνω. Συνεπώς, είναι ευθύνη όλων μας το πώς θα διατυπώνουμε το λόγο μας, γιατί ό,τι καταγράφεται, αυτό περιέχεται και στην απόφαση. Στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Γραμματέα. Περισυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομείγματος. Εισηγητής ο κύριος Καραχάτος. Ναι, κύριε συνάδελφοι, το υπάρχει εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας. Είναι τυπικό το θέμα. Έχουμε οριστεί με κλήρωση από την τεχνική υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, μου δίνει το πρόσωπο. Ναι, παρακαλώ, κύριε Δημαρχέ. Μετά από κλήρωση από τους υπαλλήλους που έγινε στις τεχνικές υπηρεσίες και το οποίο προτείνουμε είναι τακτικά μέλη ο κ. Παπαδάκος Βασίλειος, Καλαβριτινός Ανδρέας και Κατσόλας Περικλής και αναπληρωματικά Γρήβας Νικόλαος, Μαρζακάκου Μαρία, Πατσελίβας Σπυρίδου. Ορίστε. Θα ψηφίσουμε, κύριε συνάδελφε, τώρα.
τα πρώτα 10. Είστε εισηγητής, κύριε Δήμαρχε. Πάμε για το δεύτερο θέμα, κύριε Γραμματέα. Α, η ψηφοφορία. Ψηφίζετε, κύριε Συνάδελφε. Ψηφίζετε ομόφωνα. Στο δεύτερο θέμα, κύριε Γραμματέα. Περιορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41 ευρώ του άρθρου 16 του Προεδρικού Διατάγματος 171, κάθετος 87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το έτος 2013. Ζητήσω ο κύριος Καραχάλης. Ναι, κύριε συνάδελφοι, είναι η επιτροπή που πρέπει να ψηφιστεί για την δεύτερη διετία. Η Δημοτική Αρχή προτείνει να ψηφιστεί ως τακτικός ο κύριος Κανακάκος. Αν και να ρωτήσουμε την αντιπολίτευση, αν θέλει να βάλει κάποιον αναπληρωματικό. Κύριε Αποστολάκο. Κύριε Αποστολάκο. Κύριε Βαλιώτη. Ο κύριος Δήμαρχος προτείνει ο κύριος Κρεπέτσα να αναπληρωτήσει τον κύριο Κανακάκο. Ψηφίζετε, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα. Ψηφίζετε ομόφωνα, κύριε Γραμματέα. Πάμε για το τρίτο θέμα. Περιορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ του άρθρου 15 του Προεδρικού Διατάγματος 171 κάθετος 87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013. Συγκεκριμένο ο κύριος Καραχάλης. Κύριε συνάδελφε, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα θέλαμε εδώ, όπως έχετε, να έχουμε δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για κάθε δημοτική ενότητα και θα παρακαλούσαμε εδώ να βοηθήσει και η αντιπολίτευση. Κύριε Βαλιώτη, το ίδιο και εσείς. Λοιπόν, εμείς η Δημοτική Αρχή, να είστε πρώτα στον κύριο Δημάρχο, συγγνώμη, ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, για την Δημοτική Ενότητα Φάριδας, κύριε Κονίδης Χρυστοφυλάκος, Δημοτική Κοινότητα Θεραπνών, κύριε Τσάλας και Συνοδεινός, Πελάνας, Καλομύρης Τζορτζάκης, Μιστρά Μπουγάτης Σουμάκης, Ινούτος Παπαστάθη Αλβανίτης, Σπάρτης Τσέκος Καρμύρης. Θα το διορθώσουμε και ρωσουμε. Δεν σ' άκουσα. Δεν το είχε για το 5.000. Ναι, από το 5, το 6, το 7 και το 8 ψηφίζονται ομόφωνα. Το 9, κύριε Γραμματέα. Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για έλεγχο τεκμηρίωση της δομικής στρωτότητας των σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Σπάρτης, δεύτερου τρίτου γυμνασίου και δεύτερου λυκείου. Συγκεκριτής ο κ. Καραχάτης. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα μετά από κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει εδώ. Καταλήξαμε σαν Δημοτική Αρχή και μετά από συνεννόηση και με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνει δηλαδή αυτή η προγραμματική σύμβαση για την οποία μιλάμε με το Πολυτεχνείο ως η μόνη οδός ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να κάνουμε την τεκμηρίωση της τροτότητας, αν υπάρχει σε αυτά τα κτίρια. Να ενημερώσουμε εδώ σε αυτή τη φάση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, ούτε τους τελευταίους μήνες, ούτε τα τελευταία, από ό,τι πανέλαβε η Δημοτική Αρχή, κανένα πρόβλημα σε σχέση με ό,τι υπήρχε παλαιότερα. Το κτίριο είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, είναι κτίρια κατασκευασμένα από το 76 με 78 περίπου. Έχουν γίνει ήδη, όπως είδατε με την εισήγησή μου, οι απαιτούμενες ενέργειες και οι συνεννοήσεις με το Εργαστήριο Τεχνικών Κατασκευών του Πολυτεχνείου. Να σας ενημερώσω, επιπρόσθετα, που δεν έχει γραφτεί εδώ, γιατί έγινε την τελευταία και προχτές την Κυριακή, έγινε η δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του καθηγητή με συνεργείο από το Πολυτεχνείο. Ξεκίνησαν άτυπα, έγινε πάλι μια επιτόπου πολύ ωραία αυτοψία
και συζητήσαμε και σημειώσαμε όλα τα συγκεκριμένα οργανισμού που πρέπει να ελεγχθούν με όργανα για να γίνει μια περιστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη στατικής επάρκειας και τεκμηρίωσης της, αυτής από το Πολυτεχνείο. Προφανώς το Πολυτεχνείο για να συνεχίσει χρειάζεται να αποφασίσουμε και τυπικά σήμερα ότι επί της αρχής της ότι συμφωνούμε να γίνει αυτή η προγραμματική σύμβαση, η οποία είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να απογραφεί πριν ψήφιση του προϋπολογισμού. Εμείς θέλουμε με αυτή καταρχήν σήμερα συμφωνία των συναδέλφων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να γίνουν έστω να επισπευστούν, όπως και η Δημοτική Αρχή θέλει, όλες αυτές οι εργασίες, ώστε να έχουμε περίπου σε 3-4 μήνες ένα τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Δήμαρχε. Κύριος Δήμαρχος. Το φέραμε απλώς περισσότερο για ενημέρωση. Διότι όπως γνωρίζετε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να πάρουμε απόφαση σήμερα για την προγραμματική σύμβαση, γιατί θα πρέπει να έχουμε ποσό κτλ. Περιμένουμε την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε στη συνέχεια αμέσως μετά στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο, αλλά ταυτόχρονα και με το, έχει το τεκμήριο τις φερεγγιώτες περισσότερο, δεν λέω ότι οι ιδιώτες δεν είναι καλύτεροι, μπορεί να είναι και καλύτεροι. Αλλά όταν έχουμε, συνεργαζόμαστε με την έδρα, την αντισεισμική έδρα, πώς το λέτε και πέρα, είναι το εργαστήριο, της σεισμικών κατασκευών του Πολυτεχνείου, πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο... Επικεφαλής διευθυντής είναι ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Σπυράκος, ο αντικαταστάτης του κ. Καρύδη. Επίσημο και έγκυρο μπορούμε να έχουμε και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι μας έλαχε σε εμάς, διότι όπως γνωρίζετε, σας παρακαλώ λίγο ησυχία, όπως γνωρίζετε... Λίγο ησυχία παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία, όπως γνωρίζετε, μόνο με τον Καλλικράτη εμείς μπορούμε να έχουμε, να κάνουμε παρεμβάσεις αυτού του μεγέθους. Πριν τον Καλλικράτη ήταν αρμοδιότητα της Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου και του ΟΣΠΟ. Με τον ΟΣΠΟ είχαμε κάποια επικοινωνία και με τον κύριο Σκραπέτη και εκεί είναι μια κατάσταση, αφήστε να μην τη συζητήσουμε, με τις συγχωνεύσεις, με όλα αυτά δεν ήταν σε θέση να μας πούν τίποτα. Είναι λοιπόν ο μόνος δρόμος, πιστεύω, και μπορεί να προχωρήσουμε ακόμη, θα το πούμε τότε, ίσως και μετέφη δημοπράτησης για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Θα το δούμε αυτό, στην πορεία. Κύριε Δήμαρχε, να σας πληροφορήσω πάνω σε αυτό που είπατε και με σημερινή μας επικοινωνία με το εργαστήριο της Συμπλοκών Κατασκευών θα έχουμε κατεύθυνση δημοπράτησης. Εκείνο που θα ήθελα να πω, κλείνοντας το θέμα και για ενημέρωση περισσότερο και των γονέων αλλά και των μαθητών και των καθηγητών, όπως με διαβεβαίωσα και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μιλήσει και ο διευθυντής καθηγητής που θα επιβλέπει όλο αυτό το ερευνητικό έργο και όλη αυτή τη μελέτη που θα γίνει, πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να ανησυχεί στο κτίριο. Παρ' όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι και πολύ σύντομα θα γίνουν όλα αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος. Τον πόθο πήγαμε και κάνουμε το ψήφι. Ο κ. Αργυρόπουλος έχει το λόγο και ο κ. Ράιλης μετά. Κύριε Δήμαρχε, Μιλιάκος. Θεωρούμε θετικό ότι έρχεται αυτή η προγραμματική σύμβαση για τη σύμβαση για τα κτίρια αυτά. Το είχαμε ζητήσει άλλωστε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είχαμε πει ότι τα θέματα της παιδείας δεν θέλουν ακρότητες και βιασύνη. Συμφωνήσαμε. Στον επόμενο Καλλικράτη. Δεν είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφε, να διαφωνήσουμε. Αυτό ζητούσαμε εδώ και 2 χρόνια. Ευτυχώς, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Δήμος. Είναι ο θεσμικός φορέας αυτός ο οποίος είναι ο πλέον έγκυρος και τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των οποιοδήποτε εργασιών γίνουν εκεί θα είναι και σεβαστά από όλους. Διόρθωσε ο κύριος Δήμαρχος την εισήγηση. Η εισήγηση, κύριε Αντιδήμαρχε, έχει σφάλμα. Δεν ψηφίζουμε σήμερα την καταρχήν απόφαση να δώσουμε εξουσιοδότηση στον κύριο Δήμαρχο. Σήμερα παίρνουμε καταρχήν απόφαση
προκειμένου να συνταχθεί ο τύπος της προγραμματικής σύμβασης, έτσι ώστε όταν έχουμε, ναι, μπορεί και να την έχετε έτοιμη, να έχετε την σύμφωνη γνώμη για να προχωρήσετε στην κατάρτιση της προγραμματικής σύμβασης. Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, τα πρώτα συμπεράσματα άμεσα, πότε θα τα έχουμε αυτό? Τα πρώτα συμπεράσματα off the record υπάρχουν και δεν είναι ανησυχητικά, το ξαναλέω. Τα εργαστηριακά θα είναι, ο κύριος καθηγητής λέει ότι θα έχει, από τη στιγμή που θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, θα έχουμε και τα στοιχεία και τις προτάσεις μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου το αργότερο. Εργαστηριακά, έτσι τα πρώτα θα τα έχουμε και νωρίτερα. Όχι, στην τελική θα πω. Τα αρχικά, ούτε δίμηνο. Μία παρέμβαση ο κύριος Βαλιώτης Ελληνικά κάνει και μετά ο κύριος Μιλιάκος. Καταρχήν δεν έχουμε αντίρρηση, όμως επειδή θα συντάξουμε προγραμματική σύμβαση και τα ζητήματα της παιδείας είναι σημαντικά και εμπορείται μία αρμοδιότητα σημαντική σε εμάς, πρέπει την ευθύνη και την διαδικασία της πίστοσης να την αναλάβει το Υπουργείο Διεκδικότητος. Εμείς να διεκδικήσουμε και από την συντηρήση των σχολικών κτηρίων που μας δίνουν μέσω του ΣΚΑΠ και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να έρθει επιπλέον χρηματοδότηση στο Δήμο για την χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης. Και ταυτόχρονα, επειδή πιστεύουμε θα υπάρχει και ένα κόστος στη δημοπράτηση των εργασιών μετά του συγκεκριμένου σχολείου, να διεκδικήσουμε και τη χρηματοδότηση αυτή. Πρέπει δηλαδή να εξαναγκάσουμε το Υπουργείο να συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση ως προς την δαπάνη αυτή. Και αν αυτό το Υπουργείο δεν το κάνει, να βγούμε και να καταγγείλουμε το Υπουργείο ότι δεν κάνει παρεμβάσεις τέτοιες. Γιατί σκεφτείτε τι δαπάνη θα έχουμε για να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Που είναι άμεσο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν αποδειχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Ορίστε, κύριε Μιλιάκο. Ναι, εγώ προφανώς υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνήσει κανείς όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Απλά και μόνο επειδή προηγουμένως ο κύριος Πρόεδρος νομίζω είπε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και κανένα μπράβο ή οτιδήποτε άλλο, εγώ περισσότερο θέλω να δώσω τα εύσημα σε αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον με την πίεση που ίσξαν και την πειθώ οδήγησαν το θέμα ακριβώς σε ένα ίδρυμα του οποίου τουλάχιστον η οποιαδήποτε απόφαση, το οποιοδήποτε έγγραφο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Να πω κάτι πέραν έτσι, γιατί πήγαμε στο πολιτικό, πέραν αυτών που είπαμε. Υπήρχε ο κίνδυνος, είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να πάει προγραμματική σύμβαση. Εάν πηγαίναμε με διαγωνισμό, ξέρω περιπτώσεις σε άλλους δήμους, έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, που βγήκαν ενστάσεις και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Και σκεφτείτε τώρα αν πηγαίναμε και με χρήματα πιο λίγα, λέγανε. Ενδεχομένως. Να ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία, να πλέγαμε με τη διαδικασία των ενστάσεων και να πηγαίνουμε μετά από 1,5 χρόνο. Μάλιστα, κάποιος άλλος συνάδελφος δεν θέλει να τοποθετηθεί. Επί της ψηφοφορίας, κύριε συνάδελφε, ψηφίζετε ομόφωνα. Το επόμενο θέμα, κύριε Γραμματέα. Περί έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Εορταστικός στολισμός Δήμου Σπαρτιατών». Εισηγητής ο κύριος Καραχάλης. Ελάτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, και αυτό είναι για τον εορταστικό στολισμό σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παραλαβή των ειδικών. Παρακαλώ να ψηφιστεί. Το ποσό είναι 7.000. Κάποιος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί? Όχι. Συμφοφορίας ομόφωνα. Το επόμενο θέμα. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών την τριετία 2013-2015. Εισηγητής ο κύριος Καρμύρης. Ναι, κύριε συνάδελφε, πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Εμείς πρέπει να πάρουμε απόφαση για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης και των όρων που περιγράφονται κατά άρθρο στο σύνολο αυτής, εξοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, τον ορισμό αιρετού εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τον νόμιμο αναπληρωτή του, το ποσό της οικονομικής συμμετοχής του Δήμου
στην προγραμματική σύμβαση για τη τριετία 2013-2015. Την προηγούμενη χρονιά που είχαμε κάνει την προγραμματική σύμβαση πάλι για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ο κύριος Καλομύρης ήταν ο εκπρόσωπος του Δήμου στην κοινή παρακολούθηση. Προτείνω και φέτος να είναι πάλι ο κύριος Καλομύρης. Με αναπληρωτή το Γιάννη τον Καρμέρη. Κάποια τοποθέτηση, κύριος Βαλιώτης. Καταρχήν και στην προηγούμενη προγραμματική σύμβαση που είχαμε συνάψει ο Δήμος με την Περιφέρεια, είχαμε διαφωνήσει όχι ότι δεν πρέπει να γίνεται καταπολέμηση των κουνουπιών, αλλά πιστεύω ότι αυτό οργανωμένα πρέπει το κράτος να το αντιμετωπίσει και να το κάνει. Δεν είναι ούτε ζήτημα της αυτοδιοίκησης ούτε της Περιφέρειας να κάνει τέτοια ζητήματα. Και σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αντίθετοι στην προγραμματική σύμβαση. Μάλιστα. Επί της ψηφοφορίας, κύριε συνάδελφε, περνάει κατά πλειοψηφία, όχι το, η Ελλάδα. Το ποσό δεν είπαμε, κύριε, το ποσό 5.000 το χρόνο. Πάμε στο επόμενο θέμα, κύριε συνάδελφε, κύριε γραμματέα. Περί ονομασίας οδού στην πόλη της Σπάρτης προς τιμή των Ευεγερτών Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη. Συγκτήσω, ο κύριος Πρόεδρος. Κύριοι συνάδελφοι, στις 14 Ιουνίου του 2012 συνεκλήθη η Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατιών με παρόντες όλους τους απαρτίζοντες αυτήν, Δημοτικούς Συμβούλους, Χρήστος Πλιώτας, Παναγιώτης Ρήγας, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γεώργιος Ατσαβές, Αγγελική Αποστολοπούλου, Ιωάννης Λαμπρινάκος, μεταξύ Αποστόλου Παπαναστασίου Αναστάσιος και Τσινιέρη Αλεξάνδρα, και με θέμα ονομασία οδού στην πόλη της Σπάρτης προς τιμήν των Ευεργετών Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη. Ομόφωνα λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε να μετονομαστεί οδός Ορθίας Αρτέμιδος από τη συμβολή της με την οδό Λιγκούργου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατεών σε λεωφόρο Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη προς τιμήν τους ως αναγνώριση της σημαντικότατης προσφοράς τους για τη δωρεάν του κτηρίου στον Κλαδά για την στέγαση του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΤΕΗ Καλαμάτας, παράρτημα Σπάρτης. Εν συνεχεία, μετά την απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατιών, πήρε απόφαση και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπάρτης, αριθμός απόφασης 65 του 2002, όπου και γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία όπως μετονομαστεί η οδός Ορθίας Αρτέμιδος από τη συμβολή της με την οδό Λυκούργου στη συμβολή της με την οδό Πλατεών σε λεωφόρο Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη προς τιμήν τους ως αναγνώριση σημαντικότητας προσφοράς τους για τη δωρεάν του κτηρίου στον Κλαδά για τη στέγαση του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΤΕΗ Καλαμάτας, παράρτημα Σπάρτης. Θέλω να επισημάνω με έμφαση ότι παρά το γεγονός ότι η γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας ήταν κατά πλειοψηφία, η μειοψηφία δεν είχε καμία, να το πω έτσι, αντίθετη γνώμη ως προς το να λάβει συγκεκριμένη οδός της πόλεως το όνομα των μεγάλων μας ευεργετών. Απλά η ένστασή τους ήταν ότι δεν θα έπρεπε η οδός Ορθίας Αρτέμιδος να έχει μία διαφορετική ονοματοθεσία σε ένα τμήμα της και διαφορετική σε ένα άλλο τμήμα της. Υπερψήφισε την άποψη και ο εκπρόσωπος τότε της Μίζωνος, ο κύριος Θεόδωρος Τσαγκαρούλης, που τάχθηκε και αυτός αναφανδόν υπέρ της ονοματοθεσίας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα το είχε βάλει στην Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατιών από πλευράς της Ελλάσσονος Μειοψηφίας και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε τονίσει τότε ότι συμφωνεί με την ανωτέρω οδό Ορθίας Αρτέμιδος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ερωτηθεί και έχει συμφωνήσει και το ζεύγος των δωρητών. Διότι σε αντίθετη περίπτωση η παράταξη της Ελλάσσονος επιθυμούσε να υποβάλει την δική της πρόταση που έχει να κάνει με την οδό που οδηγεί προς ΤΕΗ. Εκεί συνέκρινε και η άποψη της Μίζωνος μειοψηφίας στη Δημοτική Κοινότητα. Επειδή όμως είχε ερωτηθεί το ζεύγος των δωρητών και πραγματικά συμφωνούσε και το ήθελε η ονοματοθεσία προς τιμήν τους να γίνει στη συγκεκριμένη οδό Ορθίας Αρτέμιδος από τη συμβολή της με τη Λυτικούργου μέχρι την οδό Πλατεών, γι' αυτό ακριβώς
και ομόφωνα η Επιτροπή Ονοματοθεσίας πήρε την συγκεκριμένη απόφασή της και εν συνεχεία την υιοθέτησε κατά πλειοψηφία και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Σήμερα λοιπόν, αφού πέρασε βέβαια και από την Επιτροπή του άρθρου 8 του νόμου 3463 του 2006 το όλο θέμα, και η Επιτροπή αυτή απεφάνθη ότι ναι, θα πρέπει να λάβει χώρα η ονοματοθεσία της συγκεκριμένης οδού ως λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη προς τιμήν τους, ως αναγνώριση της σημαντικότητας προσφοράς τους για τη δωρεά του κτηρίου στον Κλαδά για τη στέγαση του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον ΤΕΗ Καλαμάτας, παράρτημα Σπάρτης. Θεωρώ λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι όριμο πλέον το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και η ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς αυτών των δύο μεγάλων ευεργετών στο Δήμο της Σπάρτης, στη γενέτειρά τους, να δώσουμε στη συγκεκριμένη οδό Ορθίας Αρτέμιδος από την Οικούργου μέχρι την Πλατεών την ονοματοθεσία που και αυτοί ολόψυχα επιθυμούν, λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη. Ορίστε, κύριε Δημάρχη. Δεν θα σταθώ ούτε θα αναλύσω την προσφορά του Ζεύγους Βαλιώτη. Θα αναφερθώ μόνο στο ότι επί του γεγονότος και μόνο ότι το ΤΕΙ εκεί λειτουργεί σε κτίριο που έχει προέρθει από δωρεά, είναι καθοριστικός και βασικός παράγων για το γνωστό θέμα που δεν χρειάζεται να το δημοσιοποιούμε και δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω σήμερα. Αυτό το ένιωσα όταν επισκέφθηκα αρχηγούς κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Καθοριστικό. Μάλιστα, ένας εκ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση μου είπε ότι συγκινήθηκε με την επιστολή του κυρίου Βαλιώτη και έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σε όποια θα παίξει, έπαιξε, θα το δούμε, δεν έχει σημασία, σε όποια στην έκβαση που επιθυμούμε και προσδοκούμε όλοι. Σχετικά με την οδό, τότε κρίναμε, αν θυμάμαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έπρεπε να δώσουμε σε κάποιο κεντρικό δρόμο. Μάλιστα και ο κύριος Βέργα είχε θέσει αυτό το προβληματισμό, αν θυμάμαι καλά, επειδή διακόπτεται. Και υπήρξε, μάλιστα, υπήρξε και κάποιος προβληματισμός ενδεχομένως να ακυρωθεί και η απόφαση. Αλλά δεν έπαιξε ρόλο και προκρίναμε αυτό, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει οι ονομασίες να δίνονται σε κεντρικούς δρόμους για να τιμούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους δωρητές, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Ευχαριστώ, κύριε Αποστολακό. Κύριε Πρόεδρε, μόνο το σεβασμό και με πρέπει να έχουμε και με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς το Ζεύγος Βαλιώτη. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Από εκεί και πέρα, πιστεύω όμως ότι με το να ονομάσουμε ένα τμήμα ενός δρόμου δεν αποδίδουμε αυτό που πρέπει να αποδώσουμε, να αποδώσουμε την ανώτατη τιμή που πρέπει να αποδώσουμε στο συγκεκριμένο ζεύγος. Και να γίνω πιο σαφής, ξεκινάμε τον δρόμο με την ονομασία Ορθίας Αρτέμιδος. Το ονομάζουμε κατά την πορεία λεωφόρος Ευσταθίου και Ματίνας Βαλιώτη. Προχωρούμε στο τρίτο μέρος, μετά το Πανεπιστήμιο, εις Πλατεών. Πλατεών δεν έχει σχέση με την Ευθεία. Ναι, κύριε Δημητρόπουλε, δεν έχει σχέση με την Ευθεία, είναι όμως μια συνέχεια. Είναι μια συνέχεια. Μην το παίρνετε, αυτό λέω. Θα τελειώσω. Συμβολή. Εγώ είπα, καταρχήν συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας προβληματίσουν ορισμένα θέματα. Πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσον και από ποιον είχε ρωτηθεί το ζεύγος από εσάς, κύριε Δήμαρχε, και είχε δεχτεί, του είχε γίνει κάποια εναλλακτική πρόταση για κάτι άλλο ή μείναμε σε αυτή την πρόταση και δεν έγινε κάποια εναλλακτική πρόταση ώστε να έχει το περιθώριο να πει, ρε παιδιά, δέχομαι και την άλλη.
Τώρα γιατί το σύστημα αυτό, έτσι, έχω να δω πού θα πάμε, έτσι, μια περιέργεια και μετρώει. Πού θα πάμε. Ναι, ναι, για να πούμε, δεν δε κατάλαβα τώρα. Δεν θα πάμε, σύστημα. Δεν θα πάμε πολύ. Μα γι' αυτό λέω τώρα. Μέσα στη Σπάρτη θα ξαναπάμε. Δεν θα πάμε μακριά, Σπάρτη θα πάμε. Έτσι. Ήθελε μέσα στην πόλη. Ναι. Οδό στην πόλη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θα πω εκτός πόλεως. Εντός πόλεως. Λέω, εάν... Εξέφρασαν την ευχή. Αυτή είναι η πιο κόσμια έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Εξέφρασαν την ευχή να ικανοποιήσουμε. Όχι, ναι, να θεωρώ. Να τελειώσω, να τελειώσω. Μου επιτρέπετε να τελειώσω και εντάξει, πέστε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποιο άλλο σημείο και προφανώς πιο κεντρικό σημείο, προφανώς κάποια πλατεία θα μπορούσε να φέρει το όνομα των δύο ευεργετών. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει ονομασία, πώς δεν την ξέρουμε. Για πείτε μας κάποιο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία σκέψη, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ προφανώς τόσα χρόνια έτσι που είμαι εδώ πέρα στην Σπάρτη, δεν γνωρίζω εάν το πάρκο του ΟΤΕ έχει κάποια άλλη ονομασία. Μία σκέψη είναι αυτή. Είναι ένα κεντρικό σημείο. Πιστεύω ότι η τιμή που θα αποδίδαμε θα ήταν μεγαλύτερη από το να βάλουμε ένα τμήμα κάποια οδού. Παρ' όλα αυτά, εάν το ζεύγος, όπως έχει υποθεί και στην Επιτροπή, το έχει δεχτεί, έτσι ούτε λόγος και εμείς θα το δεχτούμε. Δεν θα πάμε αντίθετη με τη βούληση των ευεργετών, αλλά ας το κοιτάξουμε. Λοιπόν, εντάξει. Επειδή ο ίδιος είχα πει τότε ότι σκεπτόμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνουμε αυτό το δρόμο, συμφώνησε. Και τώρα που έγινε για τηλεφωνική επικοινωνία, που έχει με εμένα βέβαια, με άλλο που μίλησε τώρα, είπε ότι συμφωνεί με αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Αργυρόπουλε. Εμείς... Ορίστε. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που ήρθε το θέμα, αυτό είπαμε, αν συμφωνεί το ζεύγος, αφού ο κύριος Δήμαρχος μας διαβεβαιώνει, λέμε ναι. Να κάνουμε όμως δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, στην εισήγηση, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης με την αριθμόν 65 απόφαση του 12. Δεν έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, είναι λάθος αυτό, είναι Δημοτική Κοινότητα. Α, είναι του Δήμου Σπάρτης. Διορθώνεται. Και μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα τώρα, τα υπηρεσιακά μέλη που βάλαμε να λένε ότι λόγω οικονομικής... Δεν το έθιξα καθόλου για να μην ακουστεί. Ναι, ναι. Ίσα το αντίστροφο σημαίνει, ναι. Γιατί οι οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν ότι να μας δώσουν κάποιοι δωρητές κάποια χρήματα. Ναι, ίσα. Αυτό που λέτε ακριβώς. Υπερθεματίζουμε όλες τις εκτιμήσεις. Θα μπορούσαμε να ξεκινάει από ό,τι να φτάνει με πληροδοτέρα. Αφού συνεχίζει άλλο. Αυτή η αριθμή μπαίναμε σε άλλες αριθμές. Να υπάρχει ενίο από το ενίο που μπαίναμε. Να αλλάξουμε την άλλη. Μάλιστα. Συνεπώς ψηφίζει το ομοφωνά. Ορίστε, κύριε Ρούγα. Ναι, ναι. Ο κύριος Βαλιώτης, ο κύριος Ρήγας. Ολοκληρώνοντας, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι αποδίδουμε τη δέουσα τιμή απόψε σε αυτό το ζεύγος που τόσα προσέφερε για αυτή την πόλη και ευελπιστώ να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι ευεργέτες να τιμήσουν την πόλη κατά τον τρόπο που αυτό το ζεύγος τίμησε αυτή την πόλη, γιατί είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετό υλικό πλούτο, κύριε Πρόεδρε, και θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την πόλη. Και γι' αυτό ήδη ελαχίστη τιμή και θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν τις τιμές στην οποία αποδώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν είναι να δώσουμε κι άλλες τιμές για αυτούς τους ανθρώπους που έφεραν το Πανεπιστήμιο Σπάρτη. Ορίστε, κύριε Βαγιώτη. Δεν έχω αντίρρηση. Η ουσιαστική τιμή, κύριε Πρόεδρε, στο ζεύγος είναι το ΤΕΗ να λειτουργεί εδώ στην πόλη. Το ΤΕΗ να λειτουργεί στην πόλη και εκεί είναι όλη η προσπάθεια η δικιά μας στο να λειτουργεί στην πόλη το ΤΕΗ και στο κτίριο εκεί. Ψηφίζετε ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν. Και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Είστε εδώ, κύριε Τζοτζάκη. Μπέστε τους. Είναι από. Α, συγγνώμη, η κυρία. Καλό είπα, δεν είπα άσχημο. Το 13. Περί αναπροσαρμογής σημείς τελών ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2013. Εισηγητής ο κύριος Κοκόρος.
Έλα, κύριε Δήμαρχε. Το θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία για την πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2013 έλαβε υπόψη του την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και τους συντελεστές των δηλών και τις ανάγκες όπως είχαν καθοριστεί από τους πρώην Δήμους που ενέθηκαν στο νέο Δήμο Σπάρτης. Επίσης, ελήφθη υπόψη τα έσοδα και οι δαπάνες του έτους 2012 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία τη μη αναπροσαρμογή των τελών ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2013, καθώς οι προβλεπόμενες δαπάνες θα καλυφθούν από τα αναμενόμενα έσοδα. Μάλιστα. Ορίστε, κύριοι συνάδελφοι, μη αναπροσαρμογή. Τι έχετε να πείτε, ο κύριος Βαλιώτης. Αποστολάκος καταρχήν. Προφανώς θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, διότι η παράταξή μας έχει δύο εισηγητές και τον κύριο Ράλλη. Θα είμαι σύντομος, μια γενική τοποθέτηση θα κάνω επί των, γενικά επί των τελών. Οι τέως 6 δήμοι και η μία κοινότητα που αποτελούν πλέον το νέο Δήμο Σπάρτης παρουσιάζουν διαφορετικές πολιτικές σε θέματα τελών που επιβαρύνουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς. Δύο χρόνια τώρα ο νέος Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα ώστε αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στα τέλη που έρχονται από τους θέους Δήμους να αμλύνουν την ανισονομία, την απώλεια πόρων, τη σπατάλη και πιθανόν υποκειμενικές και όχι ορθολογικές συμπεριφορές. Είχαμε εδώ και δύο χρόνια την ευκαιρία να βοηθήσουμε ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα προς όφελος των πολιτών. Στόχος μας πιστεύω ότι έπρεπε, να αποβλέπει και να καταλήγει σε διαφοροποίηση των τελών με κριτήρια που θα συμβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη, χωρική, κοινωνική, οικονομική. Επίσης πρέπει μια για πάντα να αποτρέψουμε την άποψη από τους δημότες ότι ο νέος Δήμος όχι μόνο δεν θα επιβάλλει ακριβότερα τέλη, όχι μόνο δεν θα αφήσει τα τέλη τα ίδια με τους θέους Δήμους, αλλά μέσα από μια ορθολογική πολιτική να προχωρήσει ακόμη και σε μειώσεις τελών. Πράγμα το οποίο το έχουμε πει και στην ψήφιση προηγούμενων τελών που έχουν επιβληθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί θα έπρεπε να εφαρμόσει αυτή την πολιτική με βάση τα κριτήρια τα οποία πιο πάνω ανέφερα. Τα δύο χρόνια αυτά, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένα υπόβαθρο καταγραφής και ανάλυσης που θα μας βοηθούσε ώστε να υλοποιηθούν τα παραπάνω. Ίσως η συγκρότηση κάποιας επιτροπής εργασίας από υπαλλήλους του Δήμου θα μπορούσε να μας οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς τι κάνουμε, στην πλειοψηφία των τελών που επιβάλλουμε εφαρμόζουμε τα τέλη που επέβαλαν οι τέως Δήμοι στην πλειοψηφία των τελών. Αυτή είναι μια γενική τοποθέτηση που κάνω συνολικά για τα τέλη αυτά τα οποία ακολουθούν και αυτά τα οποία έχουμε περάσει. Καταρχήν θετικό είναι ότι για τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά η Δημοτική Αρχή δεν κάνει αύξηση τελών. Και οφείλουμε να το πούμε, μιας και οι προηγούμενες δημοτικές ενότητες και τα προηγούμενα χρόνια είχαν να κάνουν αρκετό καιρό αύξηση τελών. Κατά συνέπεια είναι ένα θετικό. Όμως το μεγάλωμα του Δήμου μας έδινε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε πιο ορθολογική τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας ώστε να έχουμε και άλλο μειωμένα τέλη. Και θα σας πω αναλυτικά πού μπορούσαμε να το κάνουμε και πώς μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί από τα στοιχεία που δόθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή φαίνεται ότι έχει γίνει υπερβολική αύξηση των εξόδων ώστε να καλυφθούμε τα έσοδα που έχουμε. Και αναλύω, είχαμε προϋπολογιστέντα έξοδα 2,778,637 όταν τα ενταλθέντα μας 24/12 ήταν 2.095. Έχουμε μια αύξηση δηλαδή των εξόδων περίπου στο 30%. Και πού φαίνονται αυτοί έτσι οι αύξησεις.
Έχουμε στο προσωπικό μια αύξηση της τάξης των 95.000 ευρώ, όταν ξέρουμε ότι προσωπικό δεν μπορούμε να πάρουμε και δεν έχουμε και αυξήσεις με το μνημόνιο και τέτοια. Στα αυτοκίνητα είχαμε συντηρήσεις το 12 119.000, το 13 προτείνουμε 175.000, όταν πήραμε έκπτωση νομίζω 45%. 75%, όχι 45%, 75%. Στα κάψιμα είχαμε 103.000, είχαμε 184.000 και χαλάσαμε 103, έχουμε μια αύξηση 81.000. Δηλαδή μόνο στα αυτοκίνητα έχουμε μια αύξηση περίπου του κόστους των 150.000 ευρώ. Και σας είπα, αν αφαιρέσουμε και τη μείωση θα είναι πολύ πιο κάτω. Σε σχέση με τα δρομολόγια που τηρούνται, ήδη έχουμε αναθέσει σε ιδιώτη, πράγμα που για μας είναι ανεπίτρεπτο, 130.000 ευρώ, είναι ένα νούμερο το οποίο είναι υπερτιμολογημένο. Δεν ξέρω πού ο διαγωνισμός 33, κατά συνέπεια πρέπει να μειωθεί για να έχουμε και μείωση των τελών, άμα είναι 33. Εμείς μάλιστα στην Οικονομική Επιτροπή είπαμε ότι αυτή η υπηρεσία μπορούσε να λειτουργήσει με 50 με 60.000 από το Δήμο, όχι με αυτά τα χρήματα, δηλαδή και από εκεί κερδάει ο ιδιώτης. Σε σχέση με τους λαπτήρες είχαμε 39.000, 40.000 και προτείνουμε 10.000. Πιστεύω θα έχουμε με λάμπες στις αποθήκες, γιατί αν δεν έχουμε αυτό το πράγμα τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Προτείνεται για την εποχική καθαριότητα.